Ωπα, συγγνώμη. Καλώς ήρθατε στο GamePanGR. Γενικά καλώς ήρθατε στο GamePanGR, γιατί σήμερα ξεκινάει μια καινούργια σεζόν, μια καινούργια YouTube-ική σεζόν. Με Forest, θα λέω να ξεκινήσω, δηλαδή με το δεξί, να μπω. Μετά από περίπου, πόσο, 1,5 μήνα. 1,5 μήνα περίπου, τελευταία φορά θυμάμαι ήταν τον Αύγουστο, αρχές Αυγούστου που ανέβασα βίντεο, συγκεκριμένα Forest. Τέλος πάντων, εύχομαι αυτή η σεζόν να είναι πιο normal, να συναντήσουμε στον δρόμο μας όσο λιγότερους π***ες μπορούμε και κ***ες. Και ας ξεκινήσουμε λοιπόν, χωρίς να πω πολλά και άσχημα πράγματα. Λοιπόν, Forest, εγώ έπαιξα λίγο, φαίνεται αυτό πόσο λίγο έπαιξα, αρκετές ώρες, εντάξει, όχι τόσες πολλές, αλλά κάποιες υπολογίσιμες ώρες. Λοιπόν, πάμε απ' έξω προς τα μέσα. Λοιπόν, ήρθα καταρχάς και εγκαταστάθηκα εδώ ψηλά στο βουνό για να βλέπω κάτω τι γίνεται, στο χάος. Να είμαι ψιλοκαλυμμένος από τα βράχια. Ναι, έχει κάτι βράχια, τέλος πάντων δεν φαίνονται, τα έχω καλύψει εγώ. Ένα λεπτάκι να βάλω κάτι πιο δυνατό στα χέρια μου. Να βάλω και λίγη ενέργεια. Λοιπόν, ξεκινάμε από τα τείχη. Γύρω-γύρω έχω χτίσει τείχος πέτρινο. Να αντέχει δηλαδή στα χτυπήματα των αούγκανων. Τον... θα το πω, ναι, των παοκτζίδων του Forest. Μπροστά η πύλη, η πόρτα. Ένα δρόμο, ένα δρομάκι, ένα path το οποίο δεν οδηγεί πουθενά. Πέφτει σε τείχο επάνω. Γκντουπ. Η πόρτα είναι εδώ, τέλος πάντων. Θα έπρεπε να είναι λίγο πιο εδώ, αλλά τέλος πάντων. Εδώ αμυντικά συστήματα μέσα. Λες και είναι τόσο βλάκες, θα μπουν μέσα και θα καρφωθούν ακριβώς επάνω σε αυτά. Τέλος πάντων, έφτιαξα εδώ ψηλά ένα, δύο. Πώς είναι, δύο. Τέλος πάντων, ένα πύργο για να μπορώ σε περίπτωση που μου κάνουν επίθεση. Να, εδώ έχω και τα βέλη. Έχω φτιάξει και ένα τόξο, νομίζω το είχα δείξει το προηγούμενο επεισόδιο, στο τελευταίο επεισόδιο του Αυγούστου. Όταν θα έρχονται, τέλος πάντων, εγώ θα τους τοξοβολώ από ψηλά. Λοιπόν, τι άλλο έχω φτιάξει, σκάλες εδώ. Μια πόρτα η οποία δεν χρειαζόταν εδώ, δεν πειράζει. Ένα παρτέρι, ένα κήπο, όπως λέγεται, για να έχω να τρώω φρέσκα φρούτα, φρέσκους ξηρούς καρπούς δηλαδή. Ορίστε, θα φυτέψω τώρα ένα εδώ πέρα, ό,τι και ήταν αυτό. Να φάω κάτι της. Εκεί πάνω έχω στήσει έναν νερό συλλέκτη. Νερό εντάξει χρειάζομαι, είμαι full. Λίγο φαγητό θέλω, εδώ έχω ένα rock holder και ένα wood log holder, κάπως λέγεται, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτά έφτιαξα, δεν έφτιαξα κάτι άλλο, φεύγω. Να, πόσο απόρθητο είναι που μια σαύρα μπήκε, μια... πώς λέγονται αυτές. Κομόντο, ένας κομόντο dragon. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια του ψαξίματος που έκανα εδώ πέρα, στη καινούργια μου γειτονιά, βρήκα μια καινούργια σπηλιά, η οποία ξεκινάει από πάνω, τέλος πάντων εκεί που έχω κόψει πολλά δέντρα, βρήκα την είσοδο, την πρώτη είσοδο, και εδώ κάτω βρήκα τη δεύτερη. Μου φαίνεται πιο λογικό να πάω στη δεύτερη είσοδο, γιατί στην πρώτη γίνεται της τρελής, με το που κατεβαίνουν το σκηνή αρχίζουν τα μπουνίδια στον αυχένα. Ναι, με περιμένουν από κάτω και τέλος πάντων με σκοτώνουν εύκολα. Η είσοδος λοιπόν είναι εδώ. Εδώ είναι λίγο πιο normal κατάσταση. Δεν έχει πολλά τέτοια μπαμπουίνια. Α, shift νομίζω, ναι, με το shift πάει τρένο κάτω. Απλώς τώρα το πρόβλημά μου είναι ότι έχω τον προβολέα απέναντί μου και δεν βλέπω καλά. Όσο έβλεπα ας πούμε όταν έπαιζα μόνος μου, που δεν είχα προβολέα. Ωραία, ναι. Λοιπόν, έχουμε εδώ. Όχι, εντάξει, τέλος πάντων, μπορεί να χρειαστεί κάτι άλλο, να κραφτάρω, η νεκροκεφαλή. Α, ένα κομμάτι από το παιχνίδι του Τίμι, πρέπει, από ό,τι κατάλαβα, πρέπει να το βρω όλο, για κάποιο λόγο. Οι ζωγραφιές του Τίμι. Από ό,τι κατάλαβα, τον Τίμι τον έχουν... τα πυθικιά, τα πυθικοειδή, και τον έχουν απλά σε μια άκρη και του λένε εσύ ζωγράφισε, μην κάνεις τίποτα άλλο. Έτσι, αν δεν θα σε φάμε. Ναι. Ό,τι και να συμβολίζει αυτό. Δεν βλέπω αυτό το παράπονο. Πρέπει να βρω το φακό. Πληροφορήθηκα από φαν του παιχνιδιού ότι υπάρχει φακό στο παιχνίδι.
Κάτσε, από πού κατεβήκαμε εμείς τώρα, από εδώ, ναι. Τώρα λογικά ανεβαίνουμε. Για να έχει δεύτερο σκηνή. Λεφτά. Θα φύγω πλούσιος από το νησί σίγουρα. Να, γιατί το λέω αυτό, γιατί έχω 1580 coins, κέρματα. Πρέπει να είναι μονό ευρώ, οπότε 1580 ευρώ. Στη χειρότερη περίπτωση δηλαδή. Βαλίτσα. Οι βαλίτσες κρύβουν πολύ καλά πράγματα μέσα στις σπηλιές. Όπως ας πούμε τώρα. Α, βρήκα ρούχα. Πουκαμισάκι, παντελονάκι τζιν. Λιβάις και τα λοιπά. Ναι. Αυτά που γυαλίζουν είναι απλώς το νερό. Το νερό στους τοίχους, στα τοιχώματα. Μέχρι στιγμής πιθηκοειδή δεν υπάρχουν. Νάτα. Κάτι άκουσα. Κάτι άκουσα, αλλά δεν βλέπω όμως. Κάτι γυαλίζει εκεί πέρα στο βάθος. Καταρχάς, έχω κάτι να φάω. Όχι. Μια χαλασμένη σαύρα έχω. Και κρέας από λαγό. Αν πιω μια σόδα δεν νομίζω πως θα βοηθήσει. Οπότε παιδιά συνεχίζουμε έτσι. Νηστική. Νηστικό αρκούδι δεν χορεύει όμως. Πόσο μάλλον νηστικό αρκούδι δεν δέρνει. Λεφτά. Α, να το λέει, found passenger seat 3B3α. Α, βρίσκουμε σιγά σιγά. Α, ναι, κατάλαβα. Αυτή είναι η εξής βλακεία του παιχνιδιού, ότι πρέπει να τους βρω έναν έναν για να φύγει η αποστολή. Από τη μέση. Τα παίρνω εγώ τα λεφτά, όχι για τίποτα άλλο, για τη φωτιά. Να τα ρίχνω στη φωτιά και να έχω να ζεσταίνω με τα βράδια ωραία φάρμακα. Α, φαγητό, οπα, και πίναγα, να το. Και άλλο φάρμακο, δεν χρειάζεται. Ποτάκια εδώ πέρα, όχι ποτάκια, αναψυκτικούλια, αυτά ανοίγουν. Όχι. Και άλλο φαγητούλι. Ρολογάκια. Θα βγάλουμε και λεφτά φεύγοντας από εδώ από το νησί, πουλώντας τα ρολόγια. Λοιπόν, ποτάκια, να τα αυτά. Α, κάτσε να ανάψουμε τη φωτιά. Εκτός κι αν... Ξέρω, όχι. Δεν καίμε τα λεφτά. Λαπτοπάκι, έχω πολλές κάρτες. Τι πράγμα? Κατάνα! Έλα ρε! Φαντάζομαι θα έχει πάρα πολύ damage. Όχι. Περισσότερο έχει το τσεκούρι, περισσότερο έχει το crafted αυτό που έφτιαξα, το πέτρινο. Περισσότερο έχει αυτό εδώ το εργαλείο, το παράξενο που έφτιαξα με το ένα πόδι, το ένα χέρι, το ένα φίδι και το ματσούκι. Και ακόμη περισσότερο έχει και αυτό εδώ με την νεκροκεφαλή. Είμαι σίγουρος ότι περισσότερο παίζει να έχει σαύρα που δεν έχει damage. Τέλος πάντων, καλή κατά να μπορεί να την κραφτάρω, να τη φτιάξω τίποτα. Ρολόγιο. Αυτό το κεφάλι θα το κόψει, άραγε. Loser. Πίτσα θα σου λέγα, αλλά δεν είναι πίτσα, είναι εντόστια. Λοιπόν, φεύγουμε προς τα πάνω γιατί δεν βλέπω. Α, βενζίνη. Βλακία έκανα τώρα. Καίγομαι. Θα μυρίσει ψητό και θα με... Βασικά ναι. Και να μην μυρίσει με τις φωνές που κάνει ο γελίος ο τύπος εδώ πέρα, θα μας ακούσουν. Κάτσε, εμείς ήρθαμε από εδώ.
Όχι, νομίζω ήρθαμε από εδώ. Ναι. Άρα κάπως πρέπει να φύγουμε τώρα. Ή φεύγουμε ή κάποιο δρόμο έχω αφήσει. Θα δούμε. Ναι, εδώ είμαστε γιατί θυμάμαι τα ξύλα κάτω, τις σανίδες. Λοιπόν, από εκεί, από πού ήρθαμε εμείς τώρα, σκηνή. Σκηνή, α κάτσε, περίμενε. Τη βαλίτσα αυτή την άνοιξα, εγώ θυμάμαι την άνοιξα. Οπότε πάμε. Να το, ακούστηκε. Εδώ είναι τα πιθηκάκια, κρύβονται. Α, να ένας εκεί πάνω. Όχι πιθηκάκι, κρεμασμένος. Α, κάτσε. Από εδώ ήρθαμε, ναι, θυμάμαι, κατέβηκα και χαμηλά, οπότε πάμε. Τον είδα. Είναι αυτός με τα πολλά χέρια. Μπλοκ. Πρέπει να βρούμε το καλύτερο μπλοκάρισμα. Εδώ το κατάνα δεν έχει καθόλου μπλοκ. Το καλύτερο το έχει... Έλα ρε. Το καλύτερο μπλοκ το έχει τούτο εδώ, το κλαμπ. Σάντουιτς. Όχι. Τέλος πάντων. Να το. Πρώτη φορά έρχομαι τόσο κοντά, είναι κι άλλα. Αυτό από ό,τι μου είπαν δεν σκοτώνεται. Μη. Έκανε φασαρία ο βλάκας. Πάτησα μέσα στα λασπόνερα και έκανε πλάτς. Νάτος. Δύο. Όχι, πόσοι είναι ρε γάμο. Ωρε γάμο. Ένας. Δύο. Παναγία μου, μη με δει αυτός εδώ, με έχει κάνει κομμάτια. Τρεις είναι. Δεν κάνω καμία βλακία, θέλω να πατήσω το Άι και δεν μπορώ. Πρέπει να τους εξολοθρεύσω για να περάσω από εκεί. Λοιπόν, οπότε ένας ήσυχος θάνατος είναι ή με το τόξο να τους σκοτώσω έναν που δεν νομίζω να είναι τόσο ταυραντισμένοι, μπορεί να δουν τα πτώματα, ξέρω, και μέσα σκοτάδι, ή να τους ρίξω ένα δυναμίτι και να τελειώνουμε εδώ την κατάσταση όλη αυτή. Αν βάλω δυναμίτι θα φέρει αναπτήρα. Αν βάλω αναπτήρα θα δουν, θα με δουν. Τόξο. Τόξο και αν δω ότι με κυνηγάνε φεύγω πίσω και ανεβαίνω στο σκηνή, έτσι κι αλλιώς στο σκηνή είναι κοντά. Το θέμα είναι, θα τους πετύχω ή θα τους... Ωραία, εκεί ήταν το τέλειο να τους πετάξω ένα δυναμίτι, ρε παιδί μου. Λοιπόν, ο δυναμίτης και ο Θεός βοηθός. Σκάσε, σκάσε, μην ανάβεις αναπτήρα. Δεν νομίζω το ήταν. Όλοι. Φύγε τώρα, φύγε, πίσω. Στο σκηνάκι σου εσύ, σαν καλό παιδί που είσαι. Κάτι για μπλοκ γρήγορα, αυτό είναι το καλύτερο μπλοκ. Το καλύτερο πράγμα όταν σου επιτίθεται αυτό το ό,τι κι αν είναι να κάνεις μπλοκ. Να το, όχ, ζει κι άλλος εσύ. Άλλοι δύο. Να τους δυναμητήσω λίγο. Ανάψε το. Ανάψε το τσιγάρο, δώσε μου φωτιά. Πού πήγε? Έρχεται. Δεν κάνει δουλειά το τσιγάρο. Το ο δυναμίτης. Θα πάμε δια του τόξου. Δια της τοξοβολίας. Αυτό να μην έρθει μόνο εδώ, γιατί άμα έρθει, δεν σκοτώνεται. Λοιπόν, αυτόν τον έχω. Όχι, φεύγει, ωραία, μάλις, φεύγει.
Πάει το ένα το βέλος, χαμένο. Πού πήγε? Ο Ρεμάλης. Νάτος. Δεν παίζει να με έχει δει, απλώς τρέχει σαν ηλίθιος. Άσκοπα τα βέλη. Τα ξαναπήρα. Αι. Έλα. Αι. Τώρα τι, ποιος με χτυπάει. Ποιος είναι από πίσω με εννοώ. Καταρχάς που είμαι. Έχω κάνει ένα μπλοκ εγώ. Α. Προς στιγμή νόμιζα ότι έπεσα από κάτω. Τι απέγινε. Νάτος. Αν έρθει, τον καθαρίζω άνετα, αλλά δεν έρχεται. Έλα εδώ, βρε. Προσπαθεί να ανέβει αυτό το πράγμα, δεν μπορεί. Άναψε τον αναπτήρα να βλέπουμε, ρε φιλαράκι, τώρα μην το κάνεις αυτό. Πού είναι? Αν βγει από πίσω, μου σκίσει. Κάπου τρέχει, τον ακούω. Α, έχει κολλήσει εκεί πάνω, νάτος. Τώρα θα του δώσω όμως, στα οπίστια. Νάτος, βλέπετε που έχει κολλήσει. Α, ψόφισε. Μία ήθελε, μία και καλή. Οχ. Έρχεται. Ωραία. Τώρα το πιο φρόνιμο, επειδή έχει μείνει μόνο ένας, θα βάλω το τόξο. Και να σβήσω το φακό, εννοείται. Άι! Το είδα να έρχεται. Είναι ανάγκη να κάνεις φασαρία. Ωραία. Ανέβηκε και αυτό εκεί πάνω και κόλλησε. Και ξεκόλλησε. Πώς βλέπει, αυτό έχει χέρια για μάτια. Ωραία, πέρασα. Αυτός τώρα, πού έχει μείνει, είναι άλλος ένας. Εκεί απέναντι κάτι έχει. Δεν το ρισκάρω. Αναπτήρα. Α, κάτσε. M.I. Έχει ωραία βαλιτσάκια εδώ. Σοκολατίτσα και ρούχα. Ήφασμα. Παναγία μου, πού είναι. Πού είναι? Να το. Άρα τώρα θα πάω από εκεί. Ουφ! Μα! Σκότωσ' τον. Οκ. Τη γλίτωσα, τώρα λίγο ησυχία. Πάει και ο τελευταίος. Α, κι άλλος passenger. Α, για ρούχα ήρθαμε εδώ πέρα μόνο, ε. Ήταν παχύς ο μακαρίτης. Και τώρα φεύγουμε σαν κύριοι. Ελπίζω... Καλά, εντάξει. Πεινάει και διψάει, λέει.
είδε τέτοιο πράγμα μπροστά του με 7 χέρια. Και το μόνο που είχε να πει είναι ότι διψάει και πεινάει. Αν έβλεπα εγώ ένα τέτοιο πράγμα μπροστά μου, θα έκανα να φάω κανένα 2 μήνες. Το οποίο δεν ξέρω που έχει πάει κιόλας. Εντάξει, από τον ήχο που βγάζει συμπεραίνω ότι είναι πολύ μακριά. Ξυλάκια, σε περίπτωση που χρειαστεί να ανάψω καμιά φωτιά. Ωραία, εντάξει, δεν ακούγεται. Πολύ πίσω, οκ. Okay. Τώρα ανάβουμε τον αναπτήρα, δεν φοβόμαστε. Πάω με μπλοκ, μη μου έρθει κανένα μπουνίδι στο πρόσωπο. Κι άλλος passenger. Πόσοι passenger ήτανε? Α, κάτσε αφού διψάω. Πίνω. Α, δεν γεμίζει, εντάξει. Παίρνω ποτάκια και αναψυκτικούλια. Περίμενε. Κάτι είχε από εδώ, κάτι είδα, σαν υπολογιστές ήταν. Νάτι. Δεν ανοίγει. Είπαμε πως είχα ένα καλό i7 μέσα. Και καβατζώσουμε και πισάκι δηλαδή, μόλις γυρίσουμε σπίτι με τον Τίμι. Καλά είπα εγώ. Απλώς τον έχουν τον Τίμι σε μία γωνίτσα εκεί και του λένε ζωγράφισε. Σε ό,τι βλέπεις θα το ζωγραφίζεις. Να το δείξεις τον μπαμπά μόλις τον βρεις. New item added to do list. Οπα. Τι to do list, δηλαδή αποστολές. Εδώ είναι. Set up defense fighting. Explore dead cave. Dead cave. Έχω χάρτη πλέον. Το dead cave είναι εκεί, στην πάνω τέλος πάντων. Θα ξανάρθω, άμα λάχει. Άμα δεν φοβάμαι. Τώρα επειδή φοβάμαι, άσε με να πάω σπίτι. Τίποτα. Λοιπόν, παιδες, πάμε σπίτι για να κλείσουμε το επεισόδιο. Αλλά ποιο είναι τώρα από τα 3 το σπίτι? Μην πέσουμε. Κι άλλος. Α, βρήκα κι άλλους εδώ τέτοιους. Πόσοι passengers ήταν? Θεωρητικά είναι το πιο ψηλά, εκεί πέρα. Αλλά όποιο και να είναι, απλώς να μπω μέσα θέλω. Φύγε κομόντο. Να μπω μέσα και να βάλω ένα save, να σωθώ θέλω. Και να κοιμηθώ. Κάτσε ρε, εγώ είχα φτιάξει τέτοιο. Εδώ είσαι, εδώ σε έχω. Έχω φτιάξει πυρσό πολυτελείας. Κατέβαινω και γήπεδο άνετα. Όχι ότι βλέπω τώρα καλύτερα. Τηλέφωνο. Ένα λεπτό. Η συνέχεια επί της οθόνης. Που πάω δεν ξέρω. Γιατί δεν βλέπω τη δίφλα μου, ας πούμε, και τώρα και με τον πυρσό. Καταρχάς, αυτά τρώγονται. Τρώγονται. Σκάσε και φάτα. Ωραία. Να μην πεθάνω το βράδυ στον ύπνο μου, ό,τι δίνα. Γιατί δεν ξέρω αν ισχύει κιόλας. Τα φάγα όλα. Ωραία, πάμε πίσω στο σπίτι. Μην πέσω πουθενά. Κρίμα είναι. Να, ωραία, ευτυχώς βρέχει. Αστράφτη καλά και βλέπω. Δεν ξέρω αν επηρεάζει τη φωτιά. Αλλά νομίζω εδώ ότι πάω καλά. Καλά. Α, να ρε, εσύ έφτασα. Να με. Στο σπιτάκι μου. Άντε επιτέλους. Σβήστα τώρα όλα.
Α, κάτσε, πρέπει να ανάψει φωτιά γιατί λέει ότι κρυώνω. Και φορώ και ρούχα χειμωνιάτικα. Αχ, ζεστάθηκα. Βάζω το τσεκούρι, μη κάψω τη σπηλιά μου. Το σπίτι μου. Μπήκα μέσα, save. Είχαμε πάρα πολύ καλό progress σήμερα. Δεν ξέρω αν το είδατε κι εσείς, αλλά είχαμε progress. Save, κάτσα το βάλω άλλη μία. Πάλι κρυώνει. Οχλεχλές. Z. Εδώ. Κοιμήσου. Ωραία. Βλέπω τώρα μια χαρά. Πάω και λίγο φωτιά έτσι να ηρεμήσει το παλικάρι. Hungry. Πεινάω όλα. Έχω κάτι σοκολατίτσες εδώ. Μία. Θα ψήσω και τη Lizard. Είναι που είναι χαλασμένη. Λοιπόν, κανένας εχθρός. Όχι. Όχι. Ουχή. Λοιπόν, παιδιά. Αυτό ήταν το σημερινό και πρώτο επεισόδιο της φετινής σεζόν που σήμερα ξεκίνησε για μένα. Εάν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι, δηλαδή ένα subscribe, για να μοιραστείτε το σημερινό επεισόδιο, αυτό που μόλις είδατε. Και κυρίες, κύριοι, έσβησε φωτιά. Τουλάχιστον θα φάμε. Κυρίες, κύριοι, δεσμενίδες και παιδιά όλων των ελικιών, τα λέμε την άλλη Τρίτη. Ή με Forest ή με το Metin, δεν ξέρω, θα δείξει. Αλλά νομίζω ότι εδώ πάνω είναι, ναι. Εδώ πάνω είναι η είσοδο, μια ακόμη είσοδος για σπηλιά, που είμαι σίγουρος ότι δεν έχουν καμία σχέση με αυτήν που πήγαμε πριν από λίγο. Τα λέμε, γεια σας.